Το υπουργό της κυβέρνησης, τον κύριο Νίκο Παπά, τον υπουργό ψηφιακής πολιτικής. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα. Και όταν λέω πρωτοκλασσάτος, εννοώ ένας άνθρωπος σοβαρός και όριμος στην πολιτική να μας δώσει απαντήσεις που θέλουμε για όλα τα θέματα. Και βεβαίως δίνεται πάντα απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, σε ό,τι και αν σας ρωτήσουν. Το πρώτο ερώτημα, βεβαίως, κύριε Υπουργέ, είναι οι φωτιές και αν κάναμε τελικά ό,τι μπορούσαμε. Υπήρξαν λάθη, είδαμε καρατομήσεις. Αρκούν αυτές οι καρατομήσεις? Πρέπει να ψάξουμε βαθύτερα για τα αίτια, να μην ξανάχουμε τέτοιες τραγωδίες? Αν ξεκινήσουμε από τα αίτια, νομίζω ότι έχει καταλάβει και ο κόσμος ότι είναι πάρα πολύ βαθιά και πάνε πάρα πολύ πίσω. Έτσι. Αν μιλήσουμε για τα περιστατικά, επειδή με ρωτήσατε για το αν γίνανε λάθη, νομίζω ότι εάν κάποιος πει ότι τα πάντα γίνανε κατά τα προβλεπόμενα και ήταν και τα πάντα ολόσωστα και τέλεια, δεν θα είναι απολύτως ακριβές αυτό. Τώρα, αν με ρωτάτε, γιατί άκουσα και αυτή την άποψη, ότι έγιναν λάθη τα οποία ήταν αυτά τα οποία κάνανε και τα περιστατικά μοιραία και τραγικά, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή την άποψη μπορώ να την ασπαστώ. Δηλαδή, είχαμε ένα φαινόμενο το οποίο για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, ή μάλλον δεν έχει παρατηρηθεί από τότε που μετριούνται οι άνεμοι στη στεριά. Είχαμε 10 και 11 μπουφό στη στεριά που δεν υπήρχε και δεν ξέρω, φαντάζομαι τα έχετε δει και κάποια βίντεο τα οποία υπήρξαν από τα περιστατικά. Αντιλαμβάνεστε το αν έχεις μια φλόγα, ας πούμε, η οποία ταξιδεύει με πολλά χιλιόμετρα και είναι ύψους 15 και 20 μέτρων, δεν είναι πολύ εύκολο ένα μέσο πυροσβεστικό να την αναχαιτήσει. Αλήθεια είναι. Έτσι. Αυτό. Τώρα ένα άλλο ερώτημα, κύριε Υπουργέ, που ξέρω ότι ήθελα να σας το θέσω. Έχει γίνει πολλής λόγος εάν γνώριζε ο Πρωθυπουργός, δεν γνώριζε ο Πρωθυπουργός. Εάν τον ενημέρωσαν ή όχι επιτελείς ή ο υπουργός Τόσκας, Κουρλέτης, δεν ξέρω ποιος ήταν υπεύθυνος, ή η πυροσβεστική. Τελικά, τι γίνεται? Διότι αν γνώριζε ο Πρωθυπουργός και δεν είπε τίποτα, υπάρχει θέμα. Αν δεν γνώριζε, υπάρχει μεγαλύτερο θέμα, όχι για τον Πρωθυπουργό, αλλά για τους υπόλοιπους που δεν τον ενημέρωσαν, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι έχουν δοθεί οι απαντήσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι μη θέμα, με την έννοια ότι εκείνο το βράδυ είχαμε στις 2 τα ξημερώματα ενημέρωση αναλυτική από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η κυβέρνηση το θέμα το χειρίστηκε με την απόλυτη και την ύψιστη ευθύνη και δεν καταλαβαίνω πραγματικά την εργαλειοποίηση, την πολιτική εργαλειοποίηση αυτού του ζητήματος, διότι οι νεκροί είναι το κομμάτι της εθνικής μας οδύνης και του πένθους και δεν κρύβεται. Δεν θα μπορούσε οποιαδήποτε κυβέρνηση ούτε να κρύψει, ούτε να μείνει σε εικασίες, ούτε τίποτα. Έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζωών, υπάρχουν διαδικασίες με τις οποίες οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ταυτοποιήθηκαν και νομίζω ότι είναι μια συζήτηση η οποία δεν έχει κανένα νόημα, ειδικά αυτή τη στιγμή. Προβλήματα χρόνων, έτσι, όπως αυτή η ιστορία με τη λάθος δόμηση, με τα αυθαίρετα, που τα ξέρουμε, που πραγματικά μιλάμε για γενιές πίσω. Θα αλλάξουν άμεσα ή ακούμε θα ότι ναι, πω, θα αλλάξει αύριο μεθαύριο και θα παραμείνουμε σε μια τέτοια κατάσταση? Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να ενεργοποιήσουμε αποφάσεις οι οποίες είναι ήδη λυμμένες. Δηλαδή, υπάρχουν αποφάσεις καταδαφίσεων οι οποίες δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Πρέπει λοιπόν αυτά τα πράγματα να μπουν στο λούκι, ας πούμε, και να δρομολογηθούν και άμεσα να έχουμε παρεμβάσεις οι οποίες στους αγιαλούς ή στις δασικές εκτάσεις μέσα ή σε οικίματα τα οποία είναι καταπατημένα θα το λύσουν το πρόβλημα. Και βεβαίως έχει γίνει και αναλυτική ενημέρωση και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο 3.000 αυθαίρετων κτισμάτων τα οποία θα πρέπει βεβαίως να καταδαφιστούν. Και θέλω να κάνω μία έκκληση. Εδώ πέρα πρέπει να δείξουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις την ύψιστη ωριμότητα. Έτσι, διότι το ιδιωτικό συμφέρον ενός ανθρώπου ο οποίος έχει καταπατήσει ή φράζει τον δρόμο προς την παραλία δεν μπορεί να κάμπτει το κοινωνικό συμφέρον, το οποίο είναι να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση, καταρχήν διότι έτσι επιτάσσει το Σύνταγμα και ο νόμος, και κατά δεύτερον διότι σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο. Έχουμε οικισμούς. Έχουμε ολόκληρους οικισμούς που είναι αυθαίρετοι. Έχουμε ολόκληρες περιοχές που είναι αυθαίρετες. Τα αυθαίρετα στην Ελλάδα είναι κατά 90% σε 2-3 περιοχές. Δηλαδή, κυρίως η Αττική και το Ηράκλειο, αν δεν κάνω λάθος. Ο μεγάλος όγκος. Άρα έχουμε και το φαινόμενο του υδροκεφαλισμού, δηλαδή της πολύ μεγάλης πρωτεύουσας, ας πούμε, και της ανισομερούς ανάπτυξης της χώρας, να συμπληρώνεται από το φαινόμενο της άναρχης δόμησης γύρω-γύρω. Εγώ ξέρετε. Και εδώ πέρα πρέπει να υπάρξουν τομές. Δηλαδή, είχαμε μάθει και ως πολιτικό σύστημα, να σας πω ένα παράδειγμα τώρα. Ήμασταν πριν την δημοσίευση και την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Και υπήρχαν ερωτήσεις από βουλευτές
της αντιπολίτευσης που λέγανε να εξαιρεθούν, λέει, οι περιοχές από, από τους δασικούς χάρτες. Μέσα στις περιοχές, τραγική ηρωνία και το μάτι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν νομίζω ότι από αυτές τις νοοτροπίες πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη τομή σε όλα τα επίπεδα, και η πολιτική ηγεσία και η αυτοδιοίκηση και η κοινωνία των πολιτών. Βεβαίως. Και το θέμα, ξέρετε, την κύριε Υπουργέ, αυτό που έλεγα. Λέγαμε ότι ο κ. Σταθάκης μαζί με τους άλλους υπουργούς ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσουμε τότε κτλ. Εμένα το θέμα μου, ξέρετε, ποιο είναι αυτά τα χρόνια. Πότε θα τελειώσουμε? Αυτό είναι, δηλαδή, αυτό μήπως είναι το πολιτικό ερώτημα. Κόστος, κύριε Υπουργέ, είναι τέτοιο που τελικά έχουμε καθυστερήσεις. Θα μου απαντήσετε όμως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για να μην σας πάρουμε το χρόνο. Βεβαίως. Τώρα, κύριε Υπουργέ, εμείς βρισκόμαστε με τον κύριο Παπά εδώ. Είπαμε ότι θα απαντήσετε μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα για το αν τελικά τι κάνουμε από εδώ και πέρα, βασικά. Το πολιτικό κόστος με ρωτήσατε. Ξέρετε, αισθάνομαι και αισθανόμαστε όλοι ότι βεβαίως υπήρχε αυτή η έννοια του πολιτικού κόστους, η οποία οδηγούσε και βουλευτές της αντιπολίτευσης, οι οποίοι είναι και λαλίστατοι αυτές τις μέρες από ό,τι έχω δει, να απαιτούν από την κυβέρνηση να εξαιρέσει περιοχές άναρχης δόμησης από τους δασικούς χάρτες. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια πολιτική στιγμή όπου βιώνει η ελληνική κοινωνία με τρόπο έτσι που δεν το περιμέναμε, μια πολύ μεγάλη οδύνη, αλλά νομίζω ότι είναι και η στιγμή της μεγάλης συνειδητοποίησης. Mm-hmm. Και δεν θα πρέπει καμία πολιτική δύναμη να βάλει πλάτες σε τέτοιου τύπου παρανομίες. Πρέπει να υπάρξει. Πρέπει να υπάρξει. Με συγχωρείτε, κύριε Νιφλή. Νομίζω πρέπει να υπάρξει μια ομοθυμία να μην εργαλειοποιηθεί στην πολιτική αντιπαράθεση αυτό το ζήτημα και να πάμε με τρόπο συντεταγμένο στην επόμενη μέρα. Έτσι, γιατί εδώ χρειάζονται πολύ μεγάλα στο μέσο. Ευάλωξε την Υπουργή το θέμα το αναφέρεται. Λογικό είναι, εκεί πηγαίνει η συζήτηση και η συζήτηση και η πολιτική κόντρα όλων των ημερών. Αλλά σε σχέση και με αυτό που λέτε, εδώ τις τελευταίες ημέρες έχει ανοίξει μια άλλη συζήτηση. Έχει ανοίξει η συζήτηση αυτή που και εδώ στον Αντένα, για παράδειγμα, ο κ. Ρακιτζής, πρώην επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης, έλεγε ότι είχαμε πρωτόκολλο κατεδάφισης από το 1996 και το 2014, επί Σαμαρά, ψηφίστηκε η αναστολή των κατεδαφίσεων. Αυτό είναι κάτι για το οποίο και ο αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο Real FM, είπε ότι κάναμε λάθος, ζητώ συγγνώμη. Έρχεται όμως τώρα και η Νέα Δημοκρατία και λέγει, ο κύριος Κουρουπλής έκανε αναστολή κατεδάφισης αθαιρέτων. Και επιστρέφει ο κύριος Κουρουπλής λέγοντας ότι εγώ είχα έτοιμα να αναστείλω τις κατεδαφίσεις από βουλευτές όλων των κομμάτων. Δηλαδή, θέλω να πω, πέραν της ομοθυμίας, φαίνεται ότι υπάρχει μια ομοθυμία διακομματική προστασία. Έτσι, διότι αυτή η κυβέρνηση, επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Νιφλή, είναι η κυβέρνηση που ανήρθε σε τους δασικούς χάρτες. Η κυβέρνηση που ολοκληρώνει το κτηματολόγιο μέχρι το 2020, το οποίο κακόμοιρο κτηματολόγιο έχει ξεκινήσει και εγώ δεν ξέρω πότε. Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι εδώ πέρα βεβαίως, και χωρίς να θέλω να βγάλω από πάνω μας καμία ευθύνη, εδώ πέρα θα κριθούμε και εμείς για το πόσο γρήγορα και πόσο αποφασιστικά θα προχωρήσουμε. Δεν θα μπορούσε, έτσι δεν είναι? Δεν θα, δηλαδή, θέλω να πω, και για να μην νομίζετε ότι εργαλειοποιούμε εμείς από την ανάποδη αυτό το ζήτημα, ότι ούτε για εμάς πλέον υπάρχουν δικαιολογίες της γραφειοκρατίας. Αν υπάρχει γραφειοκρατία, ως κυβέρνηση οφείλουμε να βρούμε τα νομικά και κανονιστικά εργαλεία που θα τα εξυπηρετήσουν. Τα οποία όμως δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής, και αυτό δεν αποτελεί κριτική. Το λέω γιατί. Γιατί γνωρίζουμε όλοι μας και το ξέρετε κιόλας. Ναι. Ότι έρχεστε να γκρεμίσετε το αθέλετο δικό μου. Είναι προφανές ότι εγώ θα κινηθώ νομικά, θα κινηθώ δικαστικά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, θα κάνω ασφαλιστικά μέτρα, θα σας μηνύσω, ό,τι προβλέπετε να κάνει ο ιδιοκτήτης ενός αυτερέτου τώρα, προβλέπετε, ό,τι ήθιστε. Και όλο αυτό πώς θα ξεπεραστεί? Πέραν αυτού, εδώ υπάρχουν αποφάσεις καταδάφισης. Λοιπόν, αυτές οι αποφάσεις θα εφαρμοστούν. Εάν θεωρήσει κανείς ότι πρέπει και μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια για να αποζημιωθεί εκ των υστέρων, ας το κάνει. Δεν υπάρχει αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Υπουργέ, για να το προχωρήσω λίγο από τον Μάνο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι συνεπείς, φορολογούμενοι ενδεχομένως, πληρώνουν, έχουν ρεύμα. Δηλαδή, θέλω αυτό να πω ότι είναι, είναι άλλο θέμα. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Δηλαδή, του νομιμοποιεί το κράτος. Δεν έχει, όχι, με συγχωρείτε. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία. Δηλαδή, το ότι φορολογούνται σε όλα τα επίπεδα όπως οι υπόλοιποι πολίτες, τι θα έπρεπε, εκτός του ότι, ας πούμε, το έχουν αυθαιρετήσει, μισό λεπτό, θα έπρεπε την αυθαιρεσία να την επιβραβεύουμε και με φοροαπαλλαγή? Δεν νομίζω ότι ισχυρίζεται κανένα. Όχι, αλλά δέχεστε και εσείς την κριτική όπως τη δέχεται και η Νέα Δημοκρατία και οι προηγούμενες κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια για την λεγόμενη τακτοποίηση. Δηλαδή ότι δίνετε, δώσετε κι εσείς το δικαίωμα σε έναν αυθαιρετούχο
να το τακτοποιήσει για τα επόμενα 30 χρόνια. Αυτό είναι το θέμα. Θα αλλάξει αυτή η νοοτροπία, θα αλλάξει αυτή η λογική. Εσείς θεωρείτε ότι δεν θα έχετε σοκομματικό πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, με τους βουλευτές? Όχι, δεν θα έχουμε, και πιστεύω, ειλικρινά το λέω τώρα, θεωρώ ότι μέσα από αυτή την οδυνηρή πραγματικότητα, θεωρώ ότι θα υπάρξει και μία ορίμανση των πολιτικών δυνάμεων και της αντιπολίτευσης και θα πάμε συνενετικά στις τομές που πρέπει να γίνουν και βεβαίως και στις μεγάλες τομές σε θεσμικό επίπεδο. Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί τώρα με τρώει τόση ώρα να το πω. Ανασχηματισμό μυριζόμαστε. Ανασχηματισμό, κύριε Ρογκάκο, θα ρωτάτε τον αρμόδιο μόνο. Μόνος αρμόδιος είναι ο Πρωθυπουργός και εμείς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση αυτά τα πράγματα να τα σχολιάζουμε. Πάντως ο κύριος Σαντορινιός χθες του ξέφυγε λίγο. Ό,τι θα είναι μετά το 15 Αύγουστο. Μετά το μνημόνιο, πριν τη ΔΕΘ. Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω το εξής, να ρωτήσω μάλλον τον κύριο Υπουργό το εξής, γιατί πολύ σωστά τοποθετούμενος είπε ότι αν ψάξει κανείς όλη αυτή την αντιμετώπιση του χειρισμού που οδήγησε στην τραγωδία ή των φυσικών φαινομένων, τέλος πάντων για το επιχειρησιακό κομμάτι μιλάω, προφανέστατα θα δει ότι για να έχουμε τόσους νεκρούς είχαμε και κάποια λάθη. Και αναρωτιέμαι, κύριε Υπουργέ, γνώριζε κάποιος τις δηλώσεις που έγιναν πριν γίνει η συνέντευξη τύπου στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις που έγινε από τον κύριο Τόσκα και τους αρχηγούς των σωμάτων? Γιατί αυτό που δηλώνεται, που περιμένει να ακούσει και ο κόσμος, μια αυτοκριτική που κάνετε εμέσως, δεν το άκουσε στις πρώτες στιγμές. Η αυτοκριτική δεν έχει. Ακούστε με λίγο. Όταν λέω αυτοκριτική, η αυτοκριτική δεν έχει γίνει εμέσως. Έχει γίνει στο Υπουργικό Συμβούλιο από τα χείλη του Πρωθυπουργού, εν ονόματι βεβαίως και συνολικά του Υπουργικού Συμβουλίου και της Κυβέρνησης. Κανένας μας δεν θα αποφύγει την πολιτική ευθύνη, απολύτως κανείς, και βεβαίως υπάρχουν και συγκεκριμένες αλλαγές και μετακινήσεις οι οποίες αυτό το πράγμα το αποτυπώνουν. Άλλη ερώτηση, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, μάλλον να θέσουμε όλα τα θέματα. Έξοδος από το μνημόνιο στις 20 του μήνα. Πήραμε τα λεφτά, τα 15 δις, βγαίνουμε στις 20 του μήνα από τα μνημόνια. Από την ταραχή δεν βλέπω να βγαίνουμε, κύριε Υπουργέ, μετά τις 20 του μήνα. Κοιτάξτε να δείτε, κανείς δεν λέει ότι σταματάνε αυτόματα όλες οι δυσκολίες. Αλλά αυτό που ξέρει και βλέπει και θα το δει ακόμα πιο έμπρακτα ο κόσμος μετά την ολοκλήρωση της οκταετούς ταλαιπωρίας των προγραμμάτων, είναι ότι αυξάνονται οι δυνατότητες άσκησης πολιτικής. Η οικονομία μας είναι κατά το κοινώς λεγόμενο τακτοποιημένη ως προς τα δημοσιονομικά της και ως προς τις αναπτυξιακές της δυναμικές. Αυτό το πρόγραμμα ως προς αυτή την πτυχή πέτυχε, όπως έχει πετύχει και ως προς τη μείωση της ανεργίας. Και υπάρχουν πολιτικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα εξελιχθούν το φθινόπωρο, θα φανούν και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα αρχίσουν να βλέπουμε δηλαδή αλλαγές στην καθημερινότητά μας, οι πολίτες διευκολύνσεις. Κοιτάξτε, κυρία Αντωνοπούλου, αυτή είναι η ερώτηση λεγόμενη κατσαβίδη. Δηλαδή είναι αυτή που ξεβιδώνει και τις εξελίξεις, έτσι. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι βεβαίως εμείς λέμε τώρα για τη μακροοικονομία. Λέμε γενικώς πέφτει η ανεργία. Λέμε πήραμε. Τι σημαίνει αυτό για τον πολίτη? Υπάρχουν κατηγορίες πολιτών πάρα πολύ σημαντικές, οι οποίες έχουν δει αλλαγή ακόμα και πριν την ολοκλήρωση των προγραμμάτων. Οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν μέρισμα στο τέλος του 2016 και του 2017. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, σχεδόν το 80% από αυτούς, άλλη μερίδα επιβαρύνεται, αλλά σχεδόν το 80% από αυτούς που πλήρωνε χαμηλότερες εισφορές. 700.000 συμπολίτες μας οι οποίοι μπήκαν στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν απολαύσει τις υπηρεσίες των πρωτοβάθμιων κέντρων υγείας, τα οποία στείνονται αυτή τη στιγμή. Μετά την ολοκλήρωση όμως του μνημονίου θα έχουμε και τη δυνατότητα να δώσουμε μέρισμα εκ νέου στο τέλος του 2018, να συζητήσουμε το μείγμα των φοροαπαλλαγών που διαμορφώνουμε μέσω του δημοσιονομικού χώρου τον οποίο κερδίζουμε, βεβαίως να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να επιχειρηματολογήσει κανείς δημοσίως ότι ο κατώτατος μισθός δεν πρέπει να αυξηθεί. Άρα λοιπόν πάμε σε ένα πακέτο ρυθμίσεων το οποίο ακριβώς θα αποτυπώνει την νέα κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι θα επιτρέψουν στην κυβέρνηση να λειτουργήσει πια αυτόνομα, έτσι, χωρίς να έχει έλεγχο ότι όχι, αντιλαμβάνουμε αυξήσει τον κατώτατο αυτόνομο δεν θα λειτουργήσει κυβέρνηση, το λέω εγώ. Αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιες ασκήσεις και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι για να συνηθίσουμε στη νέα κατάσταση. Όταν φούντωσε η συζήτηση περί της μεταμνημονιακής παρακολούθησης και ήταν και αντικείμενο έτσι πολύ έντονης αντιπαράθεσης, θα σας έλεγα, κάθισα και κοίταξα την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Πορτογαλία, η οποία Πορτογαλία βρίσκεται στην ίδια κατάσταση που θα βρίσκεται και η Ελλάδα μετά τις 20 Αυγούστου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, συνεπές προς τις αρχές του και τις περισσότερες φορές λανθασμένες εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας, λέει ότι η πορτογαλική κυβέρνηση πρέπει να κόψει μισθούς και συντάξεις. Στην από κάτω παράγραφο βεβαίως λέει ότι η πορτογαλική κυβέρνηση έχει
πώς να το πω, πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις για την πορεία των δημοσιονομικών και των μακροοικονομικών και δεν θα κόψει. Λοιπόν, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία θα συνεχίζεται. Θα βγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λοιπόν να πει επιμείνεται στις περικοπές. Τι πρέπει να κάνουν οι πολιτικές δυνάμεις, να κάνουν αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία, ότι εμείς ενσωματώσαμε, λέει, τις περικοπές στο πρόγραμμά μας, αλλά άμα είναι να τις γλιτώσει η κυβέρνηση, να τις βγάλουμε. Δηλαδή, αυτό μου θυμίζει τον Γκάουτσο Μάρξ. Αυτές είναι οι απόψεις μου. Και αν δεν σας αρέσουν, έχω κι άλλες. Εμείς ξέρετε τώρα τι φοβόμαστε. Μήπως δώσουμε παραπάνω από ό,τι πρέπει και ξαναγυρίσουμε τα μπρος πίσω, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά. Λόγους. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από ένα ενδεχόμενο έτσι δημοσιονομικής χαλάρωσης, η οποία θα έβαζε και σε κίνδυνο την οικονομία συνολικά. Εκλογές το Μάρτιο, κύριε Υπουργέ. Το Μάρτιο. Γιατί το Μάρτιο. Λέω, για να μην στείλουν κάρπες το Μάιο. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και αυτό νομίζω είναι ένα έτσι, πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και ως σήμα επανάκαμψης της χώρας. Ο κύριος Καμένος μαζί ή χωριστά, κύριε Υπουργέ? Αυτά τι εννοείται, μαζί μέχρι την ολοκλήρωση της τετραετίας και μετά ό,τι αποφασίσει ο λαός. Αν το Σκοπιανό σας αλλάξει τα... Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα και έχετε δίκιο να το βάζετε στη συζήτηση, διότι έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων. Έτσι. Νομίζω όμως ότι η πάροδος του χρόνου θα δώσει τη δυνατότητα και σε ανθρώπους που αυτή τη στιγμή πιστεύουν ότι δεν πρέπει η ελληνική πλευρά να επικυρώσει αυτή τη συμφωνία, να πιστούν ότι πρέπει να την επικυρώσει. Σε κάθε περίπτωση όμως, θεωρώ ότι αυτή η Βουλή έχει μια πλειοψηφία πάρα πολύ μεγαλύτερη από ότι είναι η κυβερνητική πλειοψηφία για να επικυρώσει τη συμφωνία. Εσείς θέλετε να παραμείνετε στο Υπουργείο σας Υπουργέ, σε ένα σχηματισμό ή όχι? Ερώτηση παγίδα. Δεν απαντώνται αυτά, κύριε Ρογκάκη. Έτσι και έτσι. Δεν απαντώνται. Όχι, δεν απαντώνται. Διότι είναι αυτό που λέμε: ό,τι και να πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Ο μόνος αρμόδιος για τον ανασχηματισμό είναι ο Πρωθυπουργός και αυτόν θα ακούσουμε όλοι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας και απαντήσατε σε όλα μας τα ερωτήματα. Ήταν ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο κύριος Νίκος Παπάς, και τον ευχαριστούμε πολύ που ήταν σήμερα μαζί μας.